μια τοποθέτηση που έχει πιάσει. Εγώ κύριε Κυριακή, φαντάζομαι δεν ήμουν εδώ γιατί δεν ήξερα τι ώρα θα γίνει, ήξερα 11. Φαντάζομαι ότι θα καλυφθεί περισσότερα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα βασικότερα προβλήματα θα ξεκινήσω από το τελευταίο που έθεσε ο πρόεδρος του Δημητηρίου. Στην Ετωλοκαρανία παράγονται 30 με 35.000 τόνοι ελιές καλαμάτες. Ποικιλία καλαμάτες. Αυτό το θέμα πρέπει να διευθετηθεί πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι θέλει λεπτούς χειρισμούς, αλλά θα πρέπει να βρει τη λύση. Δεν το άνοιξαν για πάρα πολλά χρόνια ή το πιάνανε επιδερμικά. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν τρόποι να λυθεί. Το θέμα δεν είναι αν θα λέγονται και οι δικές μας ΠΟΠ καλαμάτες ή κάτι άλλο, ή αυτοί θα χάσουν το ΠΟΠ. Το θέμα είναι η χώρα να μην χάσει την ελιά καλαμάτας, την ποικιλία αυτή, και εμείς να μπορούμε να κάνουμε όλες τις εξαγωγές μας με τις συγκεκριμένες ποικιλίες που εμπορευόμαστε. Και εμείς έχουμε εργοστάσιο ελιών στην Ένωση και εξάγουμε ελιές καλαμάτες. Ποικιλίες καλαμάτες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να θέσω και δεν ξέρω αν έχει, το έχει θέσει ο Μίγκηρη, είναι ότι νομίζουμε ότι στην απονιτροποίηση θα πρέπει να μπουν και υπάρχουν μελέτες περιοχές της Ετωλοκαρανίας που είναι γύρω από την Τριχονίδα, γύρω από την περιοχή του Αιτωλικού, του Μεσολογγίου, αλλά και της κάτω Πηδιάδας. Οι συμμαχίες και Τριχονίδας, γύρω κάμπους. Υπάρχουν μελέτες από το Μετσόβιο που αποδεικνύουν ότι είναι αρκετά ανεβασμένα τα κεντρικά και χρειάζεται μια ουσιαστική παρέμβαση. Και θα θέσω άλλα δύο θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά πιστεύω για τον τόπο μας φέτο. Το ένα έχει να κάνει με την ακαρπία στα πυρηνόκαρπα και στα ακτινίδια και το άλλο έχει να κάνει με το βλοιοσπόριο στην ελιά, που στο δεύτερο, παρόλο που το μέγεθος μπορεί να είναι στο 20% στο 30%, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ παραπάνω βέβαια, αλλά ενδεχομένως είναι μεμονωμένες, είναι τεράστια ζημιά για τον νομό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν συνάμει για 30% σε 30-35.000 τόνους ελιές καλαμάτες, ήταν για 10.000 τόνους. Άρα συζητάμε για 15 εκατομμύρια με 17 τουλάχιστον ζημιά από αυτό το προϊόν. Είναι μεγαλύτερη, γιατί δεν διαλέγουν την πράγμα. Έτσι, είναι μεγαλύτερη στο κόστος μετά και στα υπόλοιπα. Άρα, δε για την ακαρπία στα πυρηνόκαρπα και στα υπόλοιπα, έχει φτάσει στο 80-90%. Είναι καταστροφή. Και δεν είναι καταστροφή μόνο για τον παραγωγό, που αυτός είναι ο πρώτος που έχει την απώλεια εισοδήματος. Κατ' επέκταση είναι τεράστια ζημιά και για τους συνεταιρισμούς και για τους εξαγωγείς που μεταποιούν όλα αυτά τα προϊόντα. Η ακαρπία αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε το χειμώνα και δεν πέσανε σε λίθα αργό. Και τα ακτινίδια και τα πυρηνόκαρπα και η ακαρπία ήταν τεράστια. Δεν κοιμηθήκαν που λέμε εμείς οι παραγωγοί. Αυτά ήθελα να πω.